η πραγματική μου αγάπη είναι στη μάνα μου. Γιατί τη βλέπω και με εμάς, αλλά κυρίως με τα παιδιά μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι με τα παιδιά μου. Ναι. Και επίσης είναι σε μια δύσκολη φάση η μαμά μου τώρα, γιατί κρατάει τη γιαγιά μου εδώ και 2 χρόνια που είναι κατάκητη. Και η γιαγιά μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα μας σε πάρα πολλά πράγματα. Και η μαμά μου ξέρει σε αυτό και είναι δίπλα της γι' αυτό. Αυτό το λατρεύω. Το κάνει. Αυτά. Είναι από τις λίγες φορές που σε βλέπω να συγκινείς έτσι. Συγκινούμε, ναι. Και πέρασα και τώρα αυτό το διάστημα έτσι που ήμασταν εκεί μαζί. Και την είδα σε πολλές φάσεις. Και τους δύο, και τη γιαγιά μου και τη μαμά μου. Και στεναχωριέμαι λίγο που είμαι μακριά. Ναι. Αυτό. Άντε, θα σε φέρουμε εμείς κοντά. Θα πάμε. Θα πάμε. Άντε, σήκω να πάμε. Πάμε, άντε. Πάμε, δεν χρειάζεται να σηκωθείς εδώ, κοίτα και θα πάμε. Κυρία Σιμίνα, γεια σας! Τι κάνετε! Μάνα! Καλά να το μ' ακολουθείς! Μάνα, μητέρα, μανούλα, μάμα! Καλά, είναι δεδομένο ότι δεν σ' ακούμε, γιατί εδώ δεν μπορούμε να... Δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στέλνεις μηνύματα δημόσια και μπόρεσες να συνδεθείς με Skype. Αποκλείεται, ρε μάνα! Είδες, τα κατάφερε, γίνεται καμιά χαρά. Εμείς δεν την ακούμε. Παιδιά, αποκλείεται η μάνα μου να έχει καταφέρει να συνδεθεί με Skype. Σας το λέω εγώ. Μαμά, ακούς? Μόνο έτσι, εμείς όχι. Εμείς την ακούμε λίγο. Ωραία, θα συνδεθούμε ξανά. Θα συνδεθούμε ξανά γιατί μπορεί να έχει καταφέρει να συνδεθεί η κυρία Σιμίνα, αλλά κάτι έχει πατήσει. Είναι. Εντάξει, με ποιες δεν τα έχει κάνει. Θέλω να σας πω ότι η μαμά μου. Από τη μία συγκινούμε. Άρε, Χριστιανά! Αχ, Γιώτα μου. Με συγκίνησες, πάμε πακέτο. Ακόμη και τη στιγμή που συγκινήσαι, δηλαδή είσαι απίστευτη, ειλικρινά. Με συγκίνησες. Μου λείπουνε, ρε, εσύ, Χριστιανά. Δεν σου πω τον, η μαμά μου, θέλω να σας πω ότι είναι άθλια στην τεχνολογία. Πάρα πολύ άθλια, χειρότερη από μένα. Και όταν θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα στο Messenger ιδιωτικό, το στέλνει δημόσια και το διαβάζουν όλοι. Γι' αυτό σας λέω, αποκλείεται να συνδεθήκατε με τη μάνα μου με Skype. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει αν γελάς ή αν κλαίς. Ταυτόχρονα, ξεβάφτηκα. Όχι. Είμαι κουκλάκι. Βαμμένη, είσαι μια χαρά. Δεν υπάρχεις, Γιώτα μου, ειλικρινά. Είσαι... Νομίζω ότι ο Θεός έσπασε το καλούπι μετά από σένα. Να, ήταν υπέροχο αυτό που κάνατε, έστω που την είδα έτσι. Δεν καταφέρουμε, σου λέω, να συνδεθούμε ούτε με Skype εμείς, ούτε με τίποτα με τη μαμά μου. Γιατί είναι χάλια, σου λέω, στην τεχνολογία. Έλα, εδώ είναι μαμά. Η κυρία Σιμίνα.